Αυξημένες είναι οι ανάγκες σε ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό στα κέντρα υγείας Μεσίνης και Μελιγαλά, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν τους εμβολιασμούς στην ανίχνευση για COVID-19, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίσουν επείγοντα και τακτικά περιστατικά. Για να υπάρξουν όλα αυτά και να δουλεύουν όπως πρέπει, χρειάζεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα από το νοσοκομείο Καλαμάτας. Ήδη έχουν αποσπαστεί 4 αγροτικοί ιατροί από το κέντρο υγείας Μελιγαλά και τώρα ήρθε μια απόσπαση 2 ακόμα γενικών ιατρών για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Και να επισημάνουμε ότι σε παλιότερες μετακινήσεις προς το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έχουν φύγει άλλοι 5 συνάδελφοι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και δουλεύουν. Όπως καταλαβαίνετε, αν ισχύσει αυτό, δηλαδή φύγουν ακόμα 2 γενικοί ιατροί, για το νοσοκομείο Καλαμάτας θα δυνατούμε πλέον να καταρτήσουμε πρόγραμμα εμβολιασμού, εμβολιασμών κατοίκων που κάνουμε, εφημεριών και κέντρο ανίχνευσης COVID, καθώς και να λειτουργήσουν και τα περιφερειακά μας ιατρία. Την ίδια ώρα η στελέχωση των κέντρων υγείας κρίνεται επιτακτική, καθώς οι ανάγκες δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν. Εμείς έχουμε κάνει έκκληση αυτή τη στιγμή για βοήθεια, γιατί ουσιαστικά, όπως σας είπα, όλα αυτά, τα εμβολιαστικά κέντρα για να λειτουργήσουν, οι κινητές μονάδες εμβολιασμού, τα ΤΕΠ, το κέντρο ανίχνευσης COVID, όλα αυτά χρειάζονται προσωπικό. Αν το προσωπικό το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ισχύσει τίποτα από αυτά και δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα από αυτά. Καμία πρόκληψη ιατρού σε κέντρο υγείας. Τώρα για το νοσοκομείο, δεν ξέρω τι προσλήψεις γίνονται, γιατί συνέχεια ούτε και εκεί πρέπει να έχουν γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να ζητάνε συνέχεια γιατρούς και να αποδυναμώνουν συνέχεια την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμείς κατανοούμε το αυξημένο όγκο των περιστατικών που καλύτερα να διαχειριστεί το νοσοκομείο Καλαμάτας λόγω της πανδημίας, αλλά τονίζουμε τον καταλυτικό ρόλο των κέντρων υγείας ως προς την αποφόρτισή του. Εξάλλου, σε όλα τα οργανωμένα συστήματα υγείας στον κόσμο, πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγείας και όχι η αποδυνάμωσή της. Εδώ πέρα στην Ελλάδα αποδυναμώνουμε την πρωτοβάθμια υγεία, η οποία είναι ο στυλοβάτης όλου του οικοδομήματος της υγείας. Οπότε όλα αυτά τα περιστατικά που δεν θα μπορέσουν να ελεγχθούν και να αποφορτιστεί το νοσοκομείο. Θα φτάσουν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν αντέχει να τα διαχειριστεί.